θέλησε να λύσει τις διαφορές του με τα όπλα και σκόρπισε τον τρόμο. Η διένεξή του με τον κάτοχο της καντίνας που λειτουργούσε σήμερα στη λαϊκή αγορά του Μασταμπά κατέληξε σε 3 πυροβολισμούς εναντίον της καντίνας. Εδώ καθόταν 2-3 άτομα εδώ πέρα. Αυτός φορούσε ένα καλτσόν άσπρο στα μούτρα του και ήρθε και σταμάτησε από εκεί και πήξε τον πυροβολισμό. Μάλλον και κουβάς είναι τρίπιος. Άμα δεν το κουβά είναι τρίπιος. Έρχεσαι εδώ τους πυροβολισμούς, μετά το βάλεις από εκεί και έφυγε. Εδώ ήρθε κάποιος, κάνει το πιστόλι, ταν, στην καντίνα. Είχε προηγηθεί διένεξη μεταξύ των δύο αντρών, αλλά τίποτα δεν προμήνυε ότι ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών θα έφευγε και θα επέστρεφε με άσχημες διαθέσεις και ένα όπλο στα χέρια του. Οι τρεις σφαίρες πέρασαν ξυστά από όσους κάθονταν εκείνη την ώρα στο σημείο και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Μια στιγμή έφυγε, πήγε προς τα πάνω, ξαναγύρισε, περίμενε κάμποση ώρα εκεί πάνω, μετά γύρισε και σταμάτησε από εκεί και πυροβολούσε τα μάξη. Μα δεν ξέρω τι τον έπιασε. Εκεί που ρίξανε σε μένα. Στο άκουσμα των πυροβολισμών, η κατάμεση στη λαϊκή αγορά πάγωσε, καθώς κυριάρχησε ο τρόμος, ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί. Απαράδεκτο. Εσείς φοβηθήκατε τα παιδιά? Εγώ ναι, στο σχόλασμα, δηλαδή ανεβαίνοντας άκουσα τους πυροβολισμούς και το σχολείο το δημοτικό είναι ακριβώς από πίσω του γιού μου. Πού δεν φοβήθηκα? Τώρα ο καθένας, αν είχε προβλήματα με τον κάθε άνθρωπο, του οποιοδήποτε, αυτό είναι προβληματικό το ναι. Φοβηθήκαμε γιατί κάθομαι κι εγώ εδώ. Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται τώρα από τις αρχές, οι οποίες εξετάζουν πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.